Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ελάτε να πούμε μαζί μια τεράστια κούπα καφέ και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα της φίλης. Γιατί ενώ είμαι ένα άτομο του σπιτιού και της οικογένειας μελκύουν οι αλήτες. Και τέσσερα θα είμαστε κάτω. Πάμε να διαβάσουμε λίγο την ιστορία της. Μου την έχει γράψει. Μου την έχει γράψει. Λοιπόν... Πάμε δύο χρόνια πριν δύο χρόνια πριν μου έγραψε «Καλημέρα Θέκλα μου, μόλις παρακολούθησα το βίντεο «Τα καλά του να ζεις μόνη μόνος, ζω μόνη τέσσερα χρόνια σχεδόν και όντως είναι υπέροχο». Τέσσερα θαυμαστικά. Για πρώτη φορά στη ζωή μου μετά από έναν τοξικό γάμο 30 ετών. Πόσο δίκιο έχεις σε όλα. Καραγουστάρω όπως ακριβώς του είπες και εσύ. Σε παρακολουθώ συχνά, είσαι γλυκύτατη, να σε καλά, καλή σου μέρα. Αν θυμάστε, ακριβώς δύο χρόνια πριν είχα κάνει ένα βίντεο τα καλά του να ζεις μόνος μόνη. Και τα καλά του να παντρευτείς εντός εισαγωγικών τον εαυτό σου. Δύο χρόνια μετά, μα ακριβώς δύο χρόνια μετά και την ίδια ημερομηνία μου γράφει. Καλησπέρα φωτεινό πλάσμα, πήγα να σου γράψω και είδα ότι έγραψα ξανά την ίδια ημερομηνία πριν δύο χρόνια. Να σου πω τότε πόσο καλά ήμουν. Τώρα θα σου πω πόσο χάλια είμαι. Τι έγινε, τη γράφω εγώ. Καταρχά λέει: Είμαι θαυμάστρια, σου παρακολουθώ όλα τα βιντεάκια σου και σε θαυμάζω όχι μόνο σε επιστήμονα αλλά και ω άνθρωπο. Είσαι αληθινή και αυτό φωνάζει από μακριά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη. Λοιπόν, θα είμαι όσο πιο συνεπτική γίνεται, αλλά θα σου δώσω μια ολοκληρωμένη εικόνα για να καταλάβει. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια με μια μαμά αυταρχική. Νάρκισο και σκληρή μαμά αυταρχική. Να άρχισω σκληρή. Και έναν μπαμπά που μόνο δούλευε για μα και δεν μίλαγε σχεδόν ποτέ. Μίλαγε πάντα κατάπαυστα η μαμά και έπαιρνε όλες τι αποφάσει εκείνη. Άρα μεγάλωσε σε ένα μητριαρχικό σπίτι με μια μητέρα να άρχισω και σκληρή και αυταρχική. Η μαμά δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή τη. Παντρεύτηκα μικρή, μόλι έβγαλα το Λύκειο. Και ήμουν 28 χρόνια παντρεμένη με έναν άντρα ίδιο με τη μαμά μου, με τη διαφορά ότι δεν ήταν αυταρχικό. Αυτή η ιστορία είναι as old as time. Είναι μια πολύ γνωστή ιστορία, την οποία διαβάζουμε πολύ συχνά. Κορίτσια, τα οποία δεν περνούν καλά μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, μόλι τελειώνουν το σχολείο ή μόλι τελειώνουν τι σπουδέ, τσουπ κατευθείαν παντρεύονται για να γλιτώσουν από το κακοποιητικό περιβάλλον τη οικογένεια και να μπουν δυστυχώ σε ένα πολύ πιθανόν εξίσου κακοποιητικό περιβάλλον. Ή, ακόμη κι αν, μία γυναίκα ή ένα άντρα σπεύσει να παντρευτεί για να φύγει από το οικογενειακό περιβάλλον που δεν είναι καλό και κάνει μια βιαστική επιλογή, ακόμη κι αν είναι καλή επιλογή που θα κάνει, δεν θα μπορεί αυτή την επιλογή να την εκτιμήσει ή να την αξιολογήσει ορθά, γιατί έρχεται από μια χαοτική κατάσταση. Δυστυχώς, δυστυχώς. Πολλές οικογένειες μεγαλώνουν τα παιδιά τους με εξαιρετικά αψυχολόγητους και προβληματικούς τρόπους και αυτά τα παιδιά χρειάζονται οπωσδήποτε ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία προκειμένου να μπορούν να ζήσουν φυσιολογικά. Ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουμε μας καθιστά ικανούς να ζούμε υγιώς ή μη ικανούς να ζούμε υγιώς. Δυστυχώς, δυστυχώς, δυστυχώς. Λέει ότι ήσουν 28 χρόνια παντρεμένη με έναν άντρα τον ίδιο με τη μαμά σου, με τη διαφορά ότι δεν ήταν αυταρχικό. Ήταν όμω χειριστικό, ναρκιστό, τζογαδόρο, μυθομανής και τεμπέλης Εδώ να πω ότι όλοι οι εθισμένοι είναι νάρκησοι Όλοι οι εθισμένοι. Γιατί αν βάζει στη ζωή σου προτεραιότητα να ικανοποιήσει τον εθισμό σου, τον τζόγο, τι ουσίε, το αλκοόλ. Σημαίνει ότι έχει μια τεράστια πνευματική και ψυχική τεμπελιά, δεν αναλαμβάνει τι ευθύνε του εαυτού σου και θέλει μόνο να νιώθει καλά, και δεν έχει ενσυναίσθηση προς, ω προ του άλλου τι του προκαλεί με τη στάση σου. Γιατί δεν χώριζα, γιατί είχε θέμα με την υγεία του και δεν είχε οικογένεια, οπότε δεν ήθελα να τον αφήσω στο δρόμο. Λειτουργούσε δηλαδή συνεξαρτώμενα. Εν πάση περιπτώσει. Ήμουν μόνη τα τελευταία 15 χρόνια του γάμου. Τα τελευταία τρία δεν είχαμε ούτε καλημέρα και έφυγε από τη ζωή πριν 6 χρόνια. ήρθε η φύση δηλαδή να τελειώσει αυτή την ιστορία. Δεν τελείωσε εσύ. ήρθε η φύση, η ζωή από μόνη το Έχτοτε έκανα τρεις σχέσεις που δεν προχώρησαν και η τελευταία ήταν το χειμώνα που κράτησε 4 μήνες. Πάλι λάθος επιλογή. Πάλι περπατημένο. Μου έστειλε στη φωτογραφία του και καταλαβαίνω τι σημαίνει περπατημένο. άνθρωπος τη νύχτα, θα έλεγα. Κατώτερου μορφωτικού και κοινωνικού επίπεδου. Είχαμε διαφορετικά γούστα στη μουσική, στι ταινίε, παντού. Κι όμω παρόλα αυτά, εγώ ένιωθα μια απίστευτη έλξη. Τη λεγόμενη ψυχοπαθολογική έλξη. Διψούσα για συνέστημα και αφέθηκα και δεν κράτησα καμιά άμυνα, παρότι από την αρχή έβλεπα ότι δεν θα βγει καλό. Διψούσες για συνέστημα? Δεν είναι για συνέστημα αγάπης που διψούσες. Για συνέστημα πόνου διψούσες. Για συνέστημα πόνου διψούσες, γιατί αυτός ο τύπος, έτσι όπως τον περιγράφεις και έτσι όπως τον είδα κιόλας, ήταν σίγουρο ότι θα σου προκαλούσε πόνο. Αυτό έδειχνε ότι γουστάρει, αλλά σίγουρα όχι όσο εγώ. Ήμουν σίγουρο ότι μίλαγε με άλλε γυναίκε, αλλά το προσπέρναγα. Ήθελα μόνο να νιώθω ότι με θέλει. Αυτό. Και ενώ τελείωσε και εξαφανίστηκε όπω ξαφνικά μπήκε στη ζωή μου, εγώ είμαι σίγουρη ότι όταν εμφανιστεί ξανά στη ζωή μου θα τρέξω σαν τρελή. Κόλλημα. Κόλλημα αρρωστημένο ψυχοπαθολογικό. Ψυχοπαθολογική αρρωστημένη έλξη έλξη. Η έλξη είναι το να σε τραβάει κάποιο και να το θέλει αρχικά και το κόλλημα είναι να εξακολουθεί να το θέλει παρόλο ότι, παρόλο ότι σου έχει αποδείξει ότι είναι καταστροφικό προ εσένα και κακοποιητικό προ εσένα. Τρει μήνε τώρα κλαίω κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Πενθεί στην απώλεια του αλήτη. Εσύ τον είπε αλήτη ο Σημειωτέων ότι, ο σημειωτέων οπότε, βρισ... οπότε βρισκόμασταν και βγαίναμε, θα τόσο όμορφα και τόσο όμορφη στα 55 μου. είχα να νιώσω τέτοια αυτοπεποίθηση από τότε που ήμουν 17. Τις λέω. Τι στυλ προσωπικότητας έχει αυτός, αυτό ήταν προτούν να δω τη φωτογραφία. Βαρύ αρσενικό, το επάγγελμα του είναι χειροναχτικό, είναι πότης και γυναικάς προβληματικές καταστάσεις, με τα παιδιά του δεν έχει επαφές. Και τις κάνω την ερώτηση κλειδί. Και εδώ θέλω έτσι να σταθούμε. Να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί το ξέρω. Ήξερα την απάντηση προτού μου την πει. Το σεξ πώς ήταν, τη γράφω. Το σεξ καλό, αλλά όχι το καλύτερο της ζωής μου. Θέλω εδώ να δηλώσω ευθαρσώς ότι έχω Ακούσει χιλιάδε ιστορίε ψυχοπαθολογικών έλξεων, κυριολεκτικά χιλιάδε. Και αυτό το οποίο ακούω και μου φαίνεται και παράξενο, μου φαινόταν όταν ήμουν νεότερη παράξενο, τώρα πλέον δεν μου φαίνεται παράξενο, είναι ότι σε αυτέ τι προβληματικέ σχέσει, σε αυτέ τι κακοποιητικέ σχέσει, σε αυτέ τι σχέσει που υπάρχει ψυχοπαθολογική έλξη, το σεξ δεν είναι καλό. Δεν είναι κάτι το wow. Γιατί δεν είναι για το σεξ που πάμε και προσκολλούμαστε. Δεν είναι για ερωτικούς σκοπούς. Είναι για ψυχοπαθολογικούς σκοπούς. Αυτό το κόλλημα το παθαίνουμε άμα το πάθουμε επειδή έχουμε μέσα μας ζητήματα, επειδή έχουμε τάσεις συνεξάρτησης και βρίσκεται ένας δίμιος εκεί πέρα να μας τιμωρήσει. Θα έλεγα ότι μαζοχισμό θυμίζει αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνετε. Πόσες φορές έχω ακούσει την ιστορία για παράδειγμα, ένα πρόσωπο το οποίο είναι παντρεμένο, άνδρας ή γυναίκα, να κάνει μια εξωσυζυγική σχέση, μια σχέση πάθου ή ψυχοπαθολογική έλξη, να τρελαίνεται και το, να λέει το σεξ με τον την σύντροφό μου μέσα στο σπίτι είναι καλύτερο από το σεξ εκεί. Άρα είναι ψυχολογικοί λόγοι. Ψυχοπαθολογικοί λόγοι που ελκυόμαστε σε τέτοιε προβληματικέ καταστάσει. Έχουμε μέσα μα πρόβλημα, μάθαμε ότι αγάπη σημαίνει πόνος λόγω της διαπαιδαγώγησης μας ή μάθαμε ότι αγάπη σημαίνει παραμέληση πάλι λόγω της ανατροφής μας και της διαπαιδαγώγησης μας, διαπαιδαγώγησης μας και όταν συναντήσουμε κάτι που να είναι παρόμοιο με το τι ήταν οι γονεί μα ή ο ένας ή ο άλλος ή και οι δυο το, το λέμε μπίνγκο βρήκα τον άνθρωπο Α, νιώθω οικία με τραβάει Νιώθω μια έλξη πρωτόγονη. Έχω βρει τη φιλή μου, την αρρωστημένη μου φιλή. Μεταφορικά. Αυτό που λέμε να βρει τη φιλή σου, to find your tribe, να βρει τους ανθρώπου με του οποίου ταιριάζει, να έχει επικοινωνίε και υγιεί και ουσιαστικέ σχέσει. Στον έρωτα και στι ερωτικέ σχέσει, παθαίνουμε κόλλημα, την καψούρα που λέτε στην Ελλάδα, όταν βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας κάνει να νιώθουμε όπως νιώθαμε στα παιδικά μας χρόνια. Έστω και αν τα παιδικά μας χρόνια ήταν σκατά. Έστω και αν η μάνα μας ήταν μια μητέρα πολύ καταπιεστική, πολύ κακοποιητική, πολύ επικριτική, πολύ υποτιμητική, έστω και αν μας έδερνε, έστω και αν μας έδερνε ο πατέρας μας, έστω και αν ο πατέρας μας ήταν κακοποιητικός κτλ. τα λοιπά. Κτλ, κτλ. Οι ερωτικές μας σχέσεις έχουν άμεση σχέση με την παιδική μας ηλικία. Αυτό προσπάθησα να καταγράψω στο πρώτο βιβλίο που έγραψα ποτέ, που ήταν το βιβλίο Ανατομία μιας γυναίκας που κυκλοφόρησε το 2005, το οποίο έχει στόχο να καταρρίψει το μύθο ότι το να πάει κάποιο, τα πετύχει κάποιος στην ερωτική του ζωή είναι θέμα τύχης και με εκείνο το βιβλίο ήθελα να καταρρίψω αυτό το μύθο και να τονίσω ότι είναι θέμα ψυχολογίας. Είναι θέμα ψυχικής κατάστασης και όχι τύχης. Φυσικά έχουν περάσει πολλά χρόνια από το τότε που έγραψε εκείνο το βιβλίο, σχεδόν 20, και αλλάζουν τα πράγματα και εξελίσσονται και προχωρούν. Και το βιβλίο μου που βλέπετε πίσω, έρωτα αυτό ο αδιάγνωστο, που είναι το βιβλίο μου που έχει κυκλοφορήσει πέρσι από τι εκδόσει Ψυχογειό, έχει μια πιο προχωρημένη α, 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 οπτική των σχέσεων. Αλλά πάλι καταλήγουμε στο ίδιο. Ότι αν εγώ μέσα μου έχω ζητήματα, αν εγώ μέσα μου έχω ψυχολογικά προβλήματα, να το πω έτσι απλοϊκά, επειδή έχω μεγαλώσει με έναν τρόπο ακατάλληλο και μη αγαπητικό, θα ελκύομαι από προβληματικούς ανθρώπους για να αναπαράγω το δράμα της παιδικής μου ηλικία. Δεν το κάνω επίτηδε. δεν το κάνω επειδή είμαι κακός άνθρωπος, δεν το κάνω επειδή θέλω να βασανίζομαι, το κάνω όμως γιατί έτσι λειτουργεί ο ανθρωπίνος νους. Το μυαλό μας είναι πολύπλοκο είναι τεράστιο, έχει τεράστια μνήμη και προσπαθεί συνεχώς να μας βελτιώσει. Άρα, αν μπούμε ξανά σε, σχέση, σε, μια σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίο έχει παρόμοια στοιχεία με εκείνα που είχαν οι γονεί μα, το δύσμυρο μυαλό μα νομίζει ότι α, τώρα θα τη δοθεί η ευκαιρία, τώρα θα του δοθεί η ευκαιρία να λύσει το γρίφο και να καταφέρει να κάνει αυτόν τον άνθρωπο να τον αγαπήσει, να την αγαπήσει. Αυτό όμω είναι μια ουτοπία επειδή κανένα παιδί δεν έχει καταφέρει να κάνει τους γονιούς του να το αγαπήσουν, καμία ερωμένη δεν έχει καταφέρει να κάνει τον εραστή της να την αγαπήσει, κανένας εραστής δεν έχει καταφέρει να κάνει την ερωμένη του να τον αγαπήσει. Είτε οι άνθρωποι είναι αγαπητικοί και μας αγαπούν επειδή έχουν ανοιχτή ψυχή και ανοιχτή καρδιά, είτε οι άνθρωποι δεν είναι αγαπητικοί και όσο Αγα... όσο αγαπησιάρικοι και να είμαστε εμεί, όσο ερωτεύσιμοι και να είμαστε εμεί, δεν θα μα αγαπήσουν. Δεν εξαρτάται από εμά το να μα αγαπήσουν οι άλλοι. Εξαρτάται με... από το αν οι άλλοι έχουν την ικανότητα να αγαπήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα μείναμε στο κομμάτι που η φίλη μου, μου είπε το αυτό που περίμενα να μου πει, ότι το σεξ δεν ήταν το καλύτερο της ζωής της. Και της λέω, τι σε ελκύει σε αυτό. Αυτό είναι το θέμα, λέει. Αν ήταν το καλύτερο σεξ, ίσως έλεγα ότι γι' αυτό μου λείπει. Αλλά δεν είναι σεξουαλικό. Τι με ελκύει σε έναν τέτοιο τύπο. Αυτή είναι η ερώτηση μου εμένα. Πάντα μου άρεσαν οι αλυτόφατσες. Ενώ δεν είχα τέτοιο πρόστυπο. Ο μπαμπάκας μου αρνάκι του Θεού. Ρωτάω εγώ την προφανή ερώτηση τη οποία γνώριζα την απάντηση. Η μάνα σου σου είπα παραπάνω. Τοξική, νάρκισο, μυθομανή, ζηλιάρα, εγωκεντρική, αυταρχική. Και η μάνα μα μα επηρεάζει ω προ το τι άνδρε διαλέγουμε ή ω προ το τι γυναίκε διαλέγουμε. Όταν δεν έχουμε κάνει ψυχοθεραπεία και δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μα. Μέσα στο σπίτι η μάνα μου όμω δεν δούλεψε ποτέ. Όλη η μέρα μαγειρεύει και θέλει να έχει τον έλεγχο παντού και πάντα και μιλάει κατάπαυστα. Και μου στέλνει μια φωτογραφία του τύπου. Σκιάχτηκα, πραγματικά σκιάχτηκα. Σκιάχτηκα από το βλέμμα του. Δεν υπάρχει άσχημο άνθρωπο, το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα. Όμω έχει ένα σκοτεινό βλέμμα αυτό ο τύπο. Έχει ένα σκοτεινό βλέμμα και φοβιστικό, φοβιστικό. Και δεν ξέρω, δεν μπορώ να την κοιτάω άλλο, δεν μπορώ να άλλο αυτή τη φωτογραφία. Εσύ με αυτόν τον τύπο έβγαινε, δεν είναι άσχημο, δεν είναι άσχημο εμφανιστικά. Μιλάω για το, το ύφο του. Έβγαινε με αυτόν τον τύπο και ένιωθε 18 χρονών και ένιωθε ποθητή και επιθυμητή. σω επειδή ήταν ο αρχήμαγκα και επειδή σε συνόδευε ο αρχήμαγκα, σημαίνει έχει επιλέξει από όλε τι άλλε με τι οποίε μιλάει. Δεν ξέρω, κόρη. Αυτό είναι ο τύπο που καψουρεύτηκα. Έτσι, για να καταλάβει για τι είδου φυσιογνωμία μιλάμε, αν βάζαμε τίτλο στην περίπτωσή μου, θα ότι ο μοναδικό που ταιριάζει είναι. Γιατί ενώ είμαι ένα άτομο του σπιτιού και της οικογένειας με ελκύουν οι αλίτες. Νομίζω ότι έχουμε απαντήσει στο ερώτημά σου. Ο λόγος που σε ελκύουν οι αλίτες είναι επειδή έχεις μέσα σου αλυτά ψυχολογικά ζητήματα. Πρέπει να ξεπεράσεις τα τραύματα της παιδικής σου ηλικίας. Πρέπει επιτέλους επιτέλους πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία. Δεν μου γράφεις αν έχεις κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία. Σίγουρα κάνεις ψυχοεκπαίδευση γιατί λες ότι παρακολουθείς συστηματικά τα βιντεάκια. Τώρα είναι η ώρα και τώρα είναι η στιγμή για να ξεκινήσεις και ψυχοθεραπεία. Το χρειάζεσαι αγάπη Όταν βρίσκουμε τον εαυτό μας κολλημένο σε προβληματικές καταστάσεις, όταν βρίσκουμε τον εαυτό μας να κλαίει για τρει μήνε. Επειδή μα χώρισε ένα αλυτάμπουρα και <laughs> τα δικά σου λόγια παίρνουν, δεν ξέρω τον άνθρωπο, εσύ τον ξέρει. Εγώ το μόνο που είπα είναι ότι σκιάχτηκα κοιτώντα τη φωτογραφία του. Όταν βρίσκουμε τον εαυτό μα να συνειδητοποιεί ότι όταν ήμασταν μόνοι μα ήμασταν καλά και όταν ήμασταν μαζί με, τον, με αυτόν τον άνθρωπο δεν ήμασταν καλά και τώρα που χωρίσαμε είμαστε στα πατώματα, αυτό σημαίνει ότι έχουμε ζητήματα άλυτα μέσα μας που χρειάζεται με οξία ψυχοθεραπεία να τα επιμεληθούμε. Είσαι σε μια ηλικία στην οποία έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου να ζήσεις και είναι κρίμα να μην τα ζήσεις ποιοτικά. Έχεις αφιερώσει 28 χρόνια από τη ζωή σου σε ένα γάμο που εσύ ίδια περιέγραψες πως δεν ήταν γάμος που σου έδωσε ευτυχία, ισορροπία συναισθηματική, πληρότητα και χαρά. Αντιθέτως ήσουν παντρεμένη με έναν άνθρωπο εθισμένο, ο οποίος είχε όλες αυτές τις συμπεριφορές που περιέγραψες και λες ότι τον λιπόσουνα. Για να τον χωρίσει, δηλαδή έβαλε τον εαυτό σου σε δεύτερη, τρίτο, τέταρτη μοίρα. ήρθε η φύση να επιλύσει το πρόβλημα εκείνου του προβληματικού γάμου. Αλλά το πρόβλημα μέσα σου δεν επιλύθηκε. Γιατί όταν ήσουν μόνοι σου ήσουν καλά, αυτό που μου γράψει πριν δύο χρόνια, ε, τα καλά του να ζει μόνο του να ζει μόνη, είχε όμω μέσα σου, όπω όλοι οι άνθρωποι έχουμε, την επιθυμία για συντροφικότητα την επιθυμία για ερωτισμό, γιατί είσαι άνθρωπος και όλοι οι άνθρωποι έχουμε αυτή την επιθυμία και δικαιούμαστε αυτή την επιθυμία να την εκπληρώνουμε και να τη διαπραγματευόμαστε και να έχουμε στη ζωή μας έρωτα και αγάπη και συντροφικότητα. Είναι βασικό ανθρωπινή, ανθρωπινό δικαίωμα, ανθρωπινή ανάγκη και ανθρωπινή επιθυμία και μπήκε σε αυτή τη σχέση. Το γεγονός ότι οι επιλογές σου είναι τέτοιες δείχνουν ακριβώς πως χρειάζεσαι και γνωστική και συναισθηματική αναδόμηση που μόνο μέσα, της, μέσα από την προσωπική ψυχοθεραπεία μπορεί να επιτευχθεί. Σου συστήνω να, να βρεις κάποιον ψυχολόγο της αρεσκίας σου, ο οποίος να έχει ε, γνώσεις και εξειδίκευση πάνω σε ζητήματα συνεξάρτησης, ταρχισιστικής κακοποίησης κλπ. Και να κάνεις ψυχοθεραπεία για να βρεις τον εαυτό σου. Να επουλώσεις τις πληγές και τα τραύματα τα οποία έχουν α, εντυπωθεί βαθιά στη ψυχή σου όλα αυτά τα χρόνια. Είναι δύσκολο αυτό το ταξίδι, είναι πολύ δύσκολο, είναι όμως εξαιρετικό δώρο η ψυχοθεραπεία στον εαυτό μας και μας βοηθάει να μπορούμε την ίδια χαρά που έχουμε όταν είμαστε μόνοι μας, την ίδια χαρά που έχουμε όταν είμαστε χωρίς σύντροφο και έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας, την ίδια χαρά να τη διατηρήσουμε και μέσα σε μία σχέση. Και πώς μπορείς να διατηρήσεις μέσα σε μια σχέση αυτή την ανεξαρτησία, όταν εξαλείψεις κάθε ίχνος συνεξάρτησης από μέσα σου, μέσω της ψυχοθεραπείας και της ψυχοεκπαίδευσης, όταν αγαπήσεις ουσιαστικά τον εαυτό σου και όταν σταματήσεις να προσδοκείς πως ο έρωτας και ο κάθε έρωτας θα σου φέρει την ευτυχία. Ο έρωτας συμπληρώνει την ευτυχία ήδη ευτυχισμένων ανθρώπων. Όταν οι άνθρωποι επιζητούμε τον έρωτα σαν α, πανάκια στα προβλήματά μας ή νιώθουμε ότι έχουμε ψυχοπαθολογική έλξη και κόλλημα με ανθρώπους, τότε δεν είναι έρωτας. Τότε είναι παιχνίδια του μυαλού, τα οποία γίνονται λόγω ψυχοπαθολογίας, λόγω συνεξάρτησης και λόγω θυματοποιημένη ψυχολογία, θα έλεγα, λόγω ψυχολογία του θύματο. Μιλάω πολύ έτσι απλοϊκά και δεν χρησιμοποιώ στην ουσία επιστημονικού όρου αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό ενόησε του σπιτιού και τη οικογένεια, σε ελκύουν οι αλήτε, επειδή οι αλήτε είναι αυτοί που θα σε βοηθήσουν, νομίζω, το μυαλό σου να λύσει τα ζητήματά σου. Αυτό που θα σε βοηθήσει ουσιαστικά όμω να λύσει τα ζητήματά σου είναι η ψυχοθεραπεία. Σου συστήνω να διαβάσει και το βιβλίο Γυναίκε Παγαπούν Πολύ, αν δεν το έχει ήδη διαβάσει. Όσοι βρίσκεστε σε συμμετοχή, έχουμε διαβάσει το βιβλίο Γυναίκε Παγαπούν Πολύ, έχουμε διαβάσει και το βιβλίο «Τοξική Γονεί, έχουμε διαβάσει και το βιβλίο Όρια. που όλα αυτά είναι βιβλία πολύ χρήσιμα στο να, α, στην προσπάθεια ενό ανθρώπου να αναπτύξει τον εαυτό του και να αποτινάξει από πάνω του τι σκιέ τη παιδικής του ηλικία. Ε, το διάβασμα βοηθάει, η ψυχοεκπαίδευση βοηθάει και οπωσδήποτε και η ψυχοθεραπεία. Κράτα γερά, φίλε Όλοι είμαστε σε έναν παρόμοιο δρόμο που προσπαθούμε να εξελιχτούμε, να απελευθερωθούμε και να μπορέσουμε να αγαπήσουμε πραγματικά τον εαυτό μα και του άλλου ανθρώπου και να μείνουμε μακριά από αρρωστημένε καταστάσει. Ψυχοπαθολογικέ έλξει και ψυχοπαθολογικά κολλήματα. Μα το εύχομαι.